Σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε το Renault Twizy. Αυτό μόλις μας ήρθε από Γαλλία. Ήδη έχει γραφτεί στην Ελλάδα, έχουμε ελληνική πινακίδα. Το αυτοκίνητο έχει αφαιρεθεί η original μπαταρία του και θα προσθεθεί μπαταρία η οποία μπορεί να γίνει έως και διπλάσια της μπαταρίας με το οποίο το προμηθεύει η Renault. Είναι η γρήγορη έκδοση του Renault Twizy, είναι το Renault Twizy το 85. Έχει άδεια 2 θέσεων. Απλώς σαν έξτρα έχει τοποθετηθεί το κουτί από την έκδοση Cargo, η οποία είναι επαγγελματική έκδοση με το πορπαγκάζ, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να κλειδώσουμε τα πράγματά μας, να πάμε τη βόλτα μας και να αφήσουμε τα πράγματά μας κλειδωμένα στο πορπαγκάζ. Αυτό με πολύ απλές κινήσεις μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί πάλι η δεύτερη θέση, ώστε να μπορούν να μπουν 2 άτομα. Είναι ένα διθέσιο αυτοκίνητο. Όπως βλέπετε, ο χώρος μέσα είναι πολύ άνετος για τον οδηγό. Εδώ βλέπουμε πως ανοίγει η πόρτα, πολύ ωραία, σηκώνεται. Και έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση. Μπορούμε να μπούμε και να βγούμε είτε από δεξιά είτε από αριστερά αυτό το αυτοκίνητο, καθότι δεν υπάρχει ο συνοδηγός, είναι στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει συνοδηγός παράλληλα με εμάς. Το αυτοκίνητο διαθέτει αναβαθμισμένο φορτιστή, ο οποίος φορτίζει στα 2,5 κιλοβάτ στα 40 αμπέρ, που είναι σχεδόν διπλάσιος από το φορτιστή τον οποίο το προμηθεύει η Renault. Όσον αφορά, μπορούν να προσθεθούν παράθυρα στο αυτοκίνητο, τα οποία με ένα μικρό κόστος μπορούν να κλείνουν και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με βροχή και να το οδηγήσουμε οποιαδήποτε εποχή. Εδώ πέρα βέβαια τώρα έχουμε αφαιρέσει το καπάκι, τοποθετεί ένα καπάκι το οποίο ανοίγει έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση στο νερό για το μπαμπρίζ, καθώς επίσης και στο καλώδιο του φορτιστή. Η ταχύτητα που μπορεί να πιάσει το όχημα είναι γύρω στα 85 με 90 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση. Τώρα βέβαια το βλέπετε σκοντζό, είναι μόλις ήρθε εδώ σε εμάς. Θα το ξεκινήσουμε. Ναι, θα τοποθετηθεί μπαταρία. Σας είπα ότι μπορεί να τοποθετηθεί να μας δώσει αυτονομία έως και 200 χιλιόμετρα αυτονομίας, η οποία είναι διπλάσια από... καθότι θα μπει μπαταρία διπλάσιας χωρητικότητας από ό,τι έχει το αρχικό μοντέλο όπως το δίνει η Renault, θα έχει και διπλάσια αυτονομία. Δηλαδή υπολογίζουμε γύρω στα 200 χιλιόμετρα.